Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Ένα χρόνο μετά, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε σοβαρά στοιχεία, ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει, γιατί τώρα που όπως είπατε είμαστε σε μια δραματική κατάσταση, δεν έχει κανένα νόημα. Τώρα το ερώτημα είναι πώς πάει αυτή η δεξαμενή της διασποράς. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι τι και αν και πώς. Τι πήγε στραβά κατά τη γνώμη σας? Κύριε Σαχίνη, έχετε πολύ δίκιο. Το πρόβλημα όμως δεν εντοπίζεται μόνο στην Ελλάδα. Φυσικά υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα με την ανακοίνωση των δεδομένων. Αλλά κοιτάξτε και ποια είναι η κατάσταση στις άλλες χώρες και για να παραμείνουμε, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαύρη τρύπα είναι όλη η Ευρώπη. Μην το συζητάμε. Με εκατοντάδες νεκρούς, με απανωτά lockdown. Και αυτά όχι στην αρχή της επιδημίας που κάποιος μπορεί να ισχυριστεί «δεν ξέραμε, ήμασταν απροετοίμαστε» κτλ. Μιλάμε για ένα χρόνο μετά. Στην Ιταλία είμαστε σε κόκκινη ζώνη. Στην Ελλάδα σε πολύ ισχυρό lockdown, το ίδιο και στη Γερμανία. Τι κάνανε όλη αυτή την περίοδο 9 και 10 μήνες οι κυβερνήσεις και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στη Γερμανία για να αποτρέψουν αυτή την καταστροφή ουσιαστικά, ιδιαίτερα για τα λαϊκά στρώματα? Τι έκαναν όλο αυτό το διάστημα για να προστατεύσουν το λαό? Κύριε Σαχίνη, δυστυχώς δεν έκαναν σχεδόν τίποτα. Και ενώ οι επιστήμονες είχαμε προειδοποιήσει ήδη, αν θυμάστε, από τον περασμένο Απρίλιο, ότι ένα δεύτερο κύμα και ένα τρίτο κύμα ήταν πολύ πιθανό το φθινόπωρο. Και πράγματι ήρθε. Τι έκαναν οι κυβερνήσεις λοιπόν και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες για να θωρακίσουν το σύστημα υγείας, το οποίο είχε αποδεκατιστεί λόγω των διαχρονικών πολιτικών υποχρηματοδότησης όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις? Και εδώ έχει ενδιαφέρον να πούμε και διάφορα στοιχεία για να ο κόσμος για να καταλαβαίνει το μέγεθος του εγκλήματος, θα πω, ενάντια στον λαό. Στην Ιταλία, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις στον κόσμο, όπως ξέρετε, τα τελευταία 10 χρόνια έγιναν περικοπές της τάξης των 37 δισεκατομμυρίων στο χώρο της υγείας. Κλείσανε εκατοντάδες κλινικές και δεκάδες νοσοκομεία. Ξέρετε, εδώ, γιατί πολύ λόγος γίνεται και για το μοντέλο των ΣΔΙΤ, και διαφημίζεται και πριν διαφημιζόταν και τώρα και ειδικά στην Ελλάδα για τα ευεργετικά ωφέλη. Τα ευεργετικά ωφέλη των ΣΔΙΤ και της εμπαραγματοποίησης της υγείας φαίνονται στις αναπτυσμένες χώρες που έχουν να επιστρέψουμε σε αυτά τα στοιχεία 90.